είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Έντονη διάψευση της αστυνομίας για τον ξυλοδαρμό του 11χρονου από αστυνομικούς. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο μικρός δεν ήταν ακριβώς 11 χρονών, αλλά είχε συμπληρώσει τα 12 χρόνια, γεγονός που αλλάζει άρδιν το σκηνικό. Άρδιν. Ωραίο. Πέραν αυτού, το ανθρωπόμορφο 12χρονο τέρας προκάλεσε με τη συμπεριφορά του, καθώς κοίταξε περιφρονητικά τον ήρωα αστυνομικό συνάδελφο, στον οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι επέδειξε μοναδική ψυχραιμία και δεν πυροβόλησε το 12χρονο εγκληματία. Με μεγάλη επιτυχία αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος εισόδου στη χώρα μας του κορονοϊού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, θα διενεργούνται στις αίθουσες αφήξεων όλων των αεροδρομίων της χώρας ευχέλαια ώστε να ξορκιστεί το κακό. Οι ιερείς θα εισέρχονται στο αεροσκάφος αμέσως μόλις αυτό έχει προσεδαφιστεί και κρατώντας ένα ματσάκι σγουρό βασιλικό, θα ρένουν με αγιασμό τους επιβάτες που επιστρέφουν από την Κίνα, ενώ κατά την έξοδό τους από το αεροσκάφος θα δένουν στους επιβάτες ειδικό αντιμικροβιακό κομποσκήνι στο αριστερό χέρι. Μετά την επίσκεψη στο Auschwitz, ο Άδωνης Γεωργιάδης μελετά το ενδεχόμενο να ηγηθεί αντιφασιστικού συλλαλητηρίου στο κέντρο της Αθήνας. «Πρέπει να πολεμήσουμε όλοι μαζί την ακροδεξιά, το ρατσισμό και το φασισμό», δήλωσε ο Υπουργός, ενώ αποκάλυψε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ηγηθεί ο ίδιος αντιφασιστικού συλλαλητηρίου με κεντρικό σύνθημα «Το ρατσισμό και τους ρατσιστές τους τσακίζεις κατά κέφαλα. Όσο εγώ διαδηλώνω, εσείς παραγγέλνετε», φέρεται να είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μόλις ολοκλήρωσε τη μεταφορά μέσω iBank των 12.000 ευρώ από τον προσωπικό του λογαριασμό προς το δημόσιο ταμείο, ο Μάκης Βορύδης, υλοποιώντας τη συγκινητική του υπόσχεση να πληρώσει ο ίδιος την πίτα του Υπουργείου του. Αμέσως μετά θα υπογράψει υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία κάθε εργαζόμενος του Υπουργείου του θα εισφέρει εθελοντικά από 15 ευρώ στο Ταμείο Υπερενίσχυσης όποιου υπουργού έχει πληρώσει 12.000 ευρώ για βασιλόπιτα εργαζομένων του. Καιρός. Μουντός ο καιρός σήμερα για το παγκόσμιο μπάσκετ.